Επιχειρηματικά βραβεία Θαλής Ομιλήσιος. Ο Θαλής γεννήθηκε περίπου το 624 π.Χ. στη Μίλητο, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας, χτισμένη στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας. Η Μίλητος υπήρξε σπουδαίο κέντρο φιλοσοφίας και επιστημών. Γιος του Εξαμίου και της Κλεοβουλίνης, ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια. Λέγεται ότι δεν σπούδασε σε καμία σχολή, ούτε μαθήτευσε σε κανένα δάσκαλο. Για να ενισχύσει τις γνώσεις του, πραγματοποίησε πολλά και μεγάλα ταξίδια, συνδυάζοντας και συλλέγοντας πολλές και χρήσιμες γνώσεις γύρω από τη γεωμετρία και την αστρονομία. Ενώ βρισκόταν στην Αίγυπτο, πραγματοποίησε ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του, τη μέτρηση του ύψους της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας. Στα μαθηματικά, επινόησε την απόδειξη. Η επινόηση αυτή θεωρείται ότι αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του πολιτισμού. Στην αστρονομία, καθόρισε τη διάρκεια του χρόνου σε 365 ημέρες και το Μάιο του 585 π.Χ. προέβλεψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Αναφορές κάνουν λόγο για επιχειρηματικές δραστηριότητες του Θαλή. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι συμπολίτες του Θαλή αμφισβητούσαν τη χρησιμότητα της φιλοσοφίας του, αφού αυτή δεν τον βοηθούσε να πλουτίσει. Τότε ο Θαλής, χρησιμοποιώντας τις αστρονομικές του γνώσεις και προβλέποντας από τις κινήσεις των άστρων ότι αναμένεται χρονιά πολύ καλή σοδειάς, νίκιασε έναντι μικρού τιμήματος όλα τα ελαιοτριβία της Μιλήτου. Όταν έφτασε η εποχή της περισυλλογής την επόμενη χρονιά και οι προβλέψεις του επαληθεύτηκαν, κέρδισε πολλά χρήματα, υπενικιάζοντας τα ελαιοτριβία όσο ήθελε, αποδεικνύοντας στους συμπολίτες του πως με τη σοφία μπορεί κανείς να γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας, όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός της. Ο Θαλής Ομιλήσιος ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός και ιδρυτής της Ιωνικής Σχολής της Φυσικής Φιλοσοφίας στη Μίλητο. Αφιέρωσε τη ζωή του στην επιστήμη, ενώ θεωρείται πατέρας της ελληνικής φιλοσοφίας και ο πρώτος των 7 σοφών της αρχαιότητας. Ο Θαλής Ομιλήσιος πέθανε το 545 π.Χ. Τιμώντας το όνομα, την προσωπικότητα και την επιχειρηματική του δραστηριότητα, τα βραβεία αυτά ονομάζονται Θαλής Ομιλήσιος.